Θα ήθελα να μιλήσουμε και για το μνημείο. Αυτό είναι το βασικό θέμα που σήμερα θέλω να μας απασχολήσει. Το μνημείο το οποίο θα είναι του Αποστόλου Παύλου στην κεντρική πλατεία. Και κάποιοι έχουν ενστάσεις στο να γίνει εκεί. Σε αυτούς λοιπόν που έχουν τις ενστάσεις και εγώ όσο και ο κύριος Τσοτσόνης σε λίγο, θα σας πούμε ποια είναι η πραγματικότητα και ποια είναι η αλήθεια και ποια είναι η χρησιμότητα του έργου. Θα σας πω λοιπόν ότι το Δημοτικό Συμβούλιο σχεδόν ομόφωνα αποφάσισε να γίνει στην κεντρική πλατεία το μνημείο του Αποστόλου Παύλου σύμφωνα με την πρόταση του κυρίου Τσοτσόνη. Μετά από αυτό άρχισαν ορισμένοι να λένε δεν πρέπει να γίνει γιατί δεν ήταν προετοιμασμένο το έργο, δεν ήρθε δηλαδή όριμο, δεν το ήξεραν οι Κορίνθιοι, δεν το θέλουν. Αυτοί που αντιδρούν και λένε διάφορα, πρέπει να εξηγήσουν στον κόσμο ότι εκφράζουν τον εαυτό τους. Δεν εκφράζουν το σύνολο των Κορινθίων, οι οποίοι Κορίνθιοι ήξεραν από το 2014 ότι η πρόταση του Δημάρχου, του υποψήφιου τότε Νανόπουλου, ήταν, και το λέω στο πρόγραμμά μου, στη σελίδα 12. Δείτε το εδώ. Η πρόταση μου τότε και των συνεργατών μου ήταν, το διαβάζω, στη σελίδα 12, ανάπλαση της πλατείας Περιβολάκια και μετονομασία σε Αποστόλου Παύλου. Και θα το φέρω στο Δημοτικό Συμβούλιο να αποκτήσει η πλατεία το όνομα Αποστόλου Παύλου. Κάτι το οποίο δεν το έχω κάνει μέχρι τώρα, αλλά θα το κάνω. Γιατί οι Κορίνθιοι το 2014, σε ένα ποσοστό 48,98%, αυτό το πρόγραμμα το ενέκριναν. Και το ενέκριναν το πρόγραμμα αυτό και το 19, όταν με έκαναν δήμαρχο. Και μου έδωσαν την εντολή να υλοποιήσω τι, το πρόγραμμα που τους είχα πει. Και αυτοί που σήμερα υποκριτικά το κατηγορούν, τότε ήταν μερικοί μαζί μου. Και τότε αυτή την ιδέα της πλατείας Περιβολάκια, Αποστόλου Παύλου, την στήριζαν. Αυτούς τους ανθρώπους λοιπόν πρέπει να τους δουν οι Κορίνθιοι και να δούνε, θα εμπιστεύονται τον Νανόπουλο που ό,τι λέει το μελετάει και όταν το μελετάει και το λέει μένει σε αυτό σταθερός ή εκείνους που άλλα έλεγαν χθες, άλλα λένε σήμερα και άλλα θα πούν μεθαύριο. Όχι, γιατί εδώ είμαστε μικρή κοινωνία και γνωριζόμαστε. Λοιπόν, αυτό το έχουν εγκρίνει οι Κορίνθιοι και οφείλουν σεβασμό στους Κορίνθιους, οι οποίοι έχουν πει και θέλουν στην πλατεία να υπάρχει το μνημείο αυτό και να μετονομαστεί και η πλατεία σε Περιβολάκια που θα το αποφασίσουμε στο σε Αποστόλου Παύλου, το οποίο θα το προτείνω στο Δημοτικό Συμβούλιο σε άλλη ευκαιρία. Να σας πω κάτι. Πώς ξεκίνησε αυτή η ιδέα. Ήμουν σαν πρόεδρος του Επιμελητηρίου στην Καβάλα πριν από μερικά χρόνια. Κάπου γύρω στο 2010. Πηγαίνοντα στην Καβάλα, στο λιμάνι, υπάρχει ένα μνημείο εκεί του Αποστόλου Παύλου. Παρέμφερες με αυτό που λέμε να κάνουμε εμείς, αλλά όχι το ίδιο. Εκεί, στα εγγένεια της έκθεσης, συνάντησα τον επίσκοπο τότε, τον Προκόπιο, ο οποίος είχε περάσει πολλά χρόνια από την Κόρινθο. Γνώριζε τη σύζυγό μου, είχαμε μαζί δείπνο και κουβεντιάσαμε μεταξύ άλλων και το συμβολικό μνημείο που υπάρχει στο λιμάνι εκεί στην πλατεία έξω από τον ναό στην Καβάλα και μου είπε πόσο σοβαρό και σημαντικό ήταν να υπάρχει αυτό το μνημείο το οποίο έχει μεγάλη αξία για τον θρησκευτικό τουρισμό και όχι μόνο εκεί στην Καβάλα λοιπόν οι άνθρωποι σκέφτονται σωστά γι' αυτό και όχι μόνο βάλανε το μνημείο του Αποστόλου Παύλου αλλά ονομάσανε και τον επιβατικό λιμένα της Καβάλας Απόστολος Παύλος. Δείτε το. Όταν κάνουν τουρνουά κολύμβησης πέρυσι, το ονομάζουν Απόστολος Παύλος. Επενδύουν στον Απόστολο Παύλο. Και δεν είναι τυχαίο ότι στα βήματα του Αποστόλου Παύλου επρόκειτο να βαδίσει ο Πάπας της Ρώμης το Σεπτέμβριο πέρυσι. Αν δεν είχε προκύψει ο κορονοϊός. Η Κόρινθος δεν ήταν στο χάρτη. Δεν υπάρχει πουθενά στα βήματα του Αποστόλου Παύλου. Γιατί δεν έχουμε επενδύσει σε αυτό.
Και πρέπει να το κάνουμε, γιατί είναι πολύ γνωστός ο Απόστολος Παύλος στο εξωτερικό και πολλοί θα έρθουν στην κεντρική πλατεία να δουν το μνημείο. Και οι κάποιες κραυγές που ακούστηκαν, γιατί ακούστηκαν κραυγές, ότι δεν θέλουμε το μνημείο να είναι στο κέντρο, αλλά το θέλουμε να είναι στην έξοδο της πόλης, το θέλουμε στις Κεχλιές, κάποιοι θα πούν στο Στεφάνι, ναι, μπορεί να μας πούν να το βάλουμε και στα Γιονόρη. Αλλά εδώ το μνημείο πρέπει να είναι σε κεντρικό σημείο, σημείο αναφοράς στην πόλη, για να έρθουν οι επισκέπτες να το αξιολογήσουν και να δουν και την αγορά της πόλης της Κορίνθου. Παράλληλα με τον Πίγασο ή άλλα σημεία αναφοράς που θα δημιουργήσουμε εδώ. Τι άλλο λένε, ότι δεν έχει αισθητική. Ο κ. Τσόνης σας απαντήσει για την αισθητική. Λένε ότι είναι αντιγραφή. Αντιγραφή επειδή η εικόνα είναι ίδια. Μα τον Απόστολο Παύλο παρουσιάζουμε. Δεν μπορεί να είναι άλλος ο Απόστολος Παύλος στην Καβάλα, στην Κόρινθο, να είναι διαφορετικός. Τι θα πει αντιγραφή? Δεν υπάρχει αντιγραφή. Η σύνθεση είναι διαφορετική, αλλά η εικόνα πρέπει να είναι η ίδια. Και πρέπει να πούμε ότι αυτό το ότι δεν είναι στη μελέτη της πλατείας που ακούστηκε, λέει δεν είναι στη μελέτη της πλατείας. Και λοιπόν αποφασίζει το Δημοτικό Συμβούλιο να το τοποθετήσει στην πλατεία. Και το έκανε. Μα και η παιδική χαρά δεν ήταν να είναι στην πλατεία, αλλά εμείς τη φτιάξαμε. Δεν λέει αντιστοιχεί στην ιστορία της πόλης. Ποιος το είπε αυτό? Δεν είναι μόνο θρησκευτικό το μνημείο, είναι και ιστορικό. Έχει την Τριήρη και μην ξεχνάτε ότι ο Απόστολος των Εθνών, ο Απόστολος Παύλος, είχε και σχέση με την ιστορία, σημαντική. Εκείνο που θέλω να πω και κλείνω για να δώσω το λόγο στον κύριο Τσοτσόνη είναι ότι για μένα και την κοινή λογική είναι πεντακάθαρο ότι πρέπει το μνημείο του Αποστόλου Παύλου να μπει στην κεντρική πλατεία που θα ονομαστεί και Αποστόλου Παύλου. Είναι εξαιρετική η αισθητική του μνημείου, το οποίο έχουμε και θα στο παρουσιάσει ο κ. Τσοτσόνης, και εγώ και οι συνεργάτες μου θα τιμήσουμε την εμπιστοσύνη των Κορινθίων που μας έδωσαν την εντολή να κάνουμε το πρόγραμμά μας. Το πρόγραμμα το οποίο το έχουν εγκρίνει. Και αυτό πρέπει να κάνουν όλοι και να το σέβονται. Θα ήθελα κι εγώ, επειδή η θέση μου είναι πάρα πολύ δύσκολη, αλλά να υποστηρίξω, να καταρχάς να κάνω αναφορά το πώς ξεκίνησε εκ μέρους μου όλη αυτή η σύνθεση. Εγώ, όπως γνωρίζετε, δουλεύω σε τρία μεγάλα μνημεία της UNESCO, τα οποία ξεκίνησαν από μηδαμινή, δεν υπήρχε δηλαδή ούτε αίσθηση τέχνης επάνω στους τοίχους, όπως είναι η Ιερουσαλήμ, τα Μετέωρα και επίσης ο χώρος των Φιλίππων. Εκεί μου ανέδεσε το Υπουργείο Πολιτισμού να κάνω καινούργιες συνθέσεις με το έργο μου, νέες συνθέσεις βασικά, οι οποίες ουσιαστικά να έχουν το χαρακτήρα και την προϊστορία της περιοχής, να δηλώνει δηλαδή το έργο που θα κάνω. Ένα από αυτά τα έργα ήταν και ο ναός, το βαπτιστήριο της Αγίας Λιδίας στην Καβάλα. Εκεί πριν 12 χρόνια ξεκίνησα να αγιογραφώ, να κάνω τις πρώτες συνθέσεις στο εσωτερικό του ναού και έφτασα σε ένα σημείο σήμερα που μπορώ να πω είμαι στον Άρθικα, δηλαδή είναι πάρα πολύ μικρό μέρος το οποίο θα παραδώσω το έργο πλέον στον Επίσκοπο κύριο Στέφανο της Καβάλας. Δουλεύοντας συγκεκριμένα, η πρώτη μου συνεργασία με τον κύριο τον Επίσκοπο κύριο Προκόπιο, είχαμε ξεκινήσει το όραμα μιας ιδέας στο λιμάνι της Καβάλας να μπει ένα έργο 9 μέτρων ύψος, αυτό που είδατε που χρησιμοποιήθηκε, χωρίς να το ξέρω εγώ, στην παρουσίαση της μελέτη, γιατί μελέτη δεν υπήρχε, η μελέτη παρουσιάζεται σήμερα, της ιδέας βασικά, το πώς μπορεί να γίνει αυτό το έργο. Εκεί είχα κάνει εγώ ένα προσχέδιο, το οποίο θα έμπαινε βασικά, θα γινόταν ένα έργο 9 μέτρα ύψος και θα γινόταν επάνω στο λιμάνι, στην είσοδο του λιμανιού της Καβάλας, εκεί που θα έμπαιναν τα κουραζερόπλια. Αλλά δυστυχώς επενέβη κρίση στο θάνατο του Προκοπίου και έτσι το έργο ναυάγησε. Αυτή η ιδέα από τον νυν επίσκοπο Καβάλας άρεσε πάρα πολύ και τη θεώρησε πάλι αδύνατη να γίνει. Και εγώ προσευχαρίστηση και για το πρόσωπο του επισκόπου Προκοπίου έκανα αυτή τη σύνθεση, βασικά το προσχέδιο αυτό το έκανα στην είσοδο του ναού που έχω κάνει εκεί. Γι' αυτό και έχει γίνει ένα σχόλιο το οποίο είναι αδικαιολόγητο, γιατί ένας καλλιτέχνης μία ιδέα μπορεί να αναπτύξει με πολλαπλό τρόπο. Στην προηγουμένη περίπτωση
η ανάπτυξη που κάνω για, την, για το μνημείο εδώ στην Κόρινθο έχει ένα τριδιάστατο χαρακτήρα. Πρώτο στοιχείο. Δεύτερο στοιχείο είναι ότι χρησιμοποιώ το νερό. Δηλαδή θα το περιβάλλεται από το υδάτινο στοιχείο, το οποίο ουσιαστικά θα δίνει ένα χαρακτήρα πιο ανάλαφρο στο έργο. Πέρα όμως ξεκινώντας, την ιδέα σιγά σιγά να την οργανώσω στο μυαλό μου, είδα μερικά στοιχεία, τα οποία το πρώτο βασικό στοιχείο είναι το θεολογικό, που είναι πάρα πολύ σημαντικό και πιστεύω εγώ κατά βάθος ότι οι αντιδράσεις που συμβαίνουν εδώ είναι ότι δεν θέλει κάποια μερίδα του κόσμου να μπει στην κεντρική πλατεία ένα θεολογικό θέμα. Μπορώ να σας πω το εξής. Εμείς σαν Έλληνες πρέπει να είμαστε περήφανοι πρώτα για δύο πράγματα. Πρώτον, για την ιστορία μας, η οποία αυτή η ιστορία πρέπει να την εκμεταλλευτούμε σε όλες τις μορφές, και στην επιστήμη και στην τέχνη παντού. Εγώ από τη δική μου πλευρά προσπάθησα αυτή την ιστορία να τη μεταφράσω στην τέχνη, την ελληνική τέχνη που κάνω σε μνημεία, βάζοντας όχι μόνο το χθες αλλά και το σήμερα. Η ζωγραφική μου εμένα και τα ψηφιδωτά μου έχουν ένα χαρακτήρα σημερινό. Δεν είναι μία αντιγραφή. Και όταν φτάσουμε έναν όρο να λέμε αγιογραφία τόσο υποτιμητικά, είναι ντροπή μας για αυτό το πράγμα. Γιατί η αγιογραφία είναι μία πολύ μεγάλη τέχνη. Μην κοιτάτε το πώς τη δουλεύει ο καθένας αγιογράφος και τι, αν έχει γίνει, έχει ένα ευτελές χαρακτήρα. Η αγιογραφία όμως, εγώ επειδή δουλεύω, έχω δουλέψει και δουλεύω εκτός Ελλάδος και στην Ευρώπη και στην Αμερική, όλα μου τα έργα έχουν βρει πάρα πολύ μεγάλη ανταπόκριση. Και σημεία και μνημεία τα οποία έχω κάνει έχουν βρει μια υποστήριξη εκατομμυρίων ανθρώπων. Και ήδη αυτό φαίνεται, αν μπείτε μέσα σε ιστοσελίδες θα καταλάβετε πλέον πώς έχω υπηρετήσει το σκοπό αυτό. Αλλά εγώ σαν καλλιτέχνης όμως είναι δύο χαρακτηριστικά, τα οποία πρώτον να τονίσω μία τέχνη η οποία έχει πολύ μεγάλη ιδιαιτερότητα, και δεύτερον να δώσω ένα σημερινό, να κάνω ένα πάντρεμα με τη ζωή που ζούμε σήμερα εμείς, την καθημερινότητά μας. Αυτό το πάντρεμα δεν είναι ντροπή να το κάνω εγώ. Δεν είναι δηλαδή η συνοθήλευση αυτή να γίνεται με έναν τρόπο ώστε να θεωρείται υποτιμητικά, να το βλέπω άλλους κάπως υποτιμητικά. Για όνομα του Θεού. Γιατί στην τέχνη της αγιογραφίας, η οποία είναι μια τέχνη η οποία δεν μπαίνει μόνο μέσα στις εκκλησίες, νομίζω στις μνήμες μας κάθε ανθρώπων, από μικρά παιδιά, φέρνουμε εικόνες στο μυαλό μας, οι οποίες ουσιαστικά αυτές οι εικόνες μπορούν να λειτουργήσουν και στην καθημερινότητά μας. Τώρα ο Απόστολος Παύλος όμως δεν μπορεί σε ένα μνημείο να γίνει μια προσωπογραφία του Αποστόλου Παύλου. Πρέπει να μπει και ο Χριστός. Εκεί είναι το πρόβλημα. Μπαίνει ο Χριστός και αναστατώνεται ένα μέρος της κοινωνίας. Αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω. Γιατί χωρίς την έλλειψη του Χριστού δεν υπάρχει η έμπνευση. Ο Παύλος θα λειτουργούσε όπως ένας καθημερινός άνθρωπος. Αυτό πρέπει να τονιστεί.